Μπήκε όμορφα το 2022 για τους ακραίους Ισλαμιστές τρομοκράτες, καθώς η Ρωσία τους καλωσόρισε στο νέο έτος με περίπου 25 αεροπορικές επιδρομές μέσα σε μόλις 2 μέρες. Πιο συγκεκριμένα, τα ρωσικά μαχητικά έχουν πραγματοποιήσει αεροπορικές επιδρομές σε κρυσφύγητα του ISIS στην έρημο της Συρίας, για δεύτερη συνεχόμενη μέρα στην Ανατολική Χόμς, στο Ντέρε Ζόρ, Τεράκα, Χαλέπ και Χάμα, από το βράδυ του Σαββάτου, σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Δεν έχουν αναφερθεί θύματα από τις ρωσικές επιθέσεις, αλλά ο αριθμός των βομβαρδισμών ίσως υποδηλώνει ότι δεν έχει μείνει και κανείς όρθιος για να δηλώσει αν πραγματικά υπάρχουν απώλειες ή όχι. Η δράση των τρομοκρατικών οργανώσεων στη Συρία έχει ενταθεί τους τελευταίους μήνες σε περιοχή Συριακής Ερήμου, αλλά η ρωσική αεροπορία, παρέα με τη Συριακή και την Αμερικανική που δράει υπό τον διεθνή συνασπισμό, έχουν πετύχει σημαντικά χτυπήματα στους ακραίους Ισλαμιστές. Πείτε μας τη γνώμη σας στα σχόλια, κάντε like, subscribe και πατήστε το καμπανάκι για να παίρνετε όλες τις ειδοποιήσεις. Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις στο site μας, nemeshd.gr. Thank you.